Σε τι ηλικία είμαστε εδώ πέρα, ένα περίπου. Εντάξει, κατάλαβα. Πρέπει όμως να προσέχετε και λίγο τα μαθήματά σας. Σωστή διατροφή. Όχι μόνο για το βάρος σας, αλλά όχι μόνο για το βάρος σας και για την εμφάνισή σας. Πάνω απ' όλα είναι υγεία. I'm from Chicago. Εγώ είμαι ο Σάιμον Μιχαήλ, αθλητής του Κεραυνού Στροβόλου και της Εθνικής, όπως είπαμε για τα παιδιά. Και εγώ ο αθλητισμός είναι ένα υπέροχο πράγμα που θα το ευχαριστήσετε εσείς, θα παίζετε συνέχεια αυτό που αγαπάτε, αυτό που σας αρέσει και θα κάνετε συνέχεια φιλίες και νέες αναμνήσεις. Έστω και στο σχολείο εδώ πέρα, δεν χρειάζεται να είναι σαν κανένα, έστω και στο σχολείο. Μπράβο. Όσοι σας αρέσει η καλαθόσφαιρα, αλλά και εμείς και θέλετε να γνωρίσετε την καλαθόσφαιρα, αύριο το Σάββατο, 4 η ώρα, από ΕΛ Κεραυνός, στο γήπεδο του Κεραυνού. I'm very happy to be here in Cyprus playing basketball. It's a beautiful country. I love it here. I've been playing basketball for a very long time. I've loved the game since I was very little. Ερωτεύτηκα το μπάσκετ, το αγάπησα απευθείας και όχι για το άθλημα, αλλά για τις στιγμές που σου δίνει. Για τις φιλίες που έχω αναπτύξει μέσα από το άθλημα, για τις αναμνήσεις που έχω τόσα χρόνια που ασχολούμαι και για την ευχαρίστηση που μου δίνει που ταυτόχρονα κάνω αυτό που αγαπώ και το έχω σαν εγώ. Εγώ. Α, σε πάρα πολύ. Εγώ είμαι μεγάλος. Έλα να πάω. Η κάθε ομάδα έχει στο ρόστερ 12 γραμμένους παίκτες, αλλά αγωνίζονται 5 κάθε φορά. Να ρωτήσω, εκτός από εμάς τους 5, δηλαδή ένα Κύπριο καλαθοσφαιριστή. Εκτός από εμάς τους 5, ποιος ξέρει. Έλα. Τον. Γιώργος Δεοφίδου. Μπράβο. Γιώργος Δεοφίδου, διευθύνσης καλαθοσφαιριστής, παίζει στον Κεραυνόν. Έλα. Έλα. Ναι. Μπράβο. Γλωρεία. Μπράβο. Να ξέρετε, να πάρετε ένα μάθημα και ελπίζουμε να σας πείσουμε να έρθετε σε κάποια από τις ακαδημίες που είναι κοντά στο σπίτι σας. Σήμερα βρεθήκαμε στο Δημοτικό Φυσελεούσας, στο Στρόβολο. Το οποίο ήμασταν στην ευχάριστη θέση να διδάξουμε στα παιδιά τα μυστικά του μπάσκετ, να προωθήσουμε το κυπριακό, την κυπριακή καλαθοσφαίριση και να περάσουμε ευχάριστες στιγμές με τους μελλοντικούς καλαθοσφαιριστές. Ήταν μια πρωτοβουλία η οποία πάρθηκε μέσα από το μπάσκ, να βγάζουμε κάθε εβδομάδα ένα παιχνίδι σαν τέρπι της αγωνιστικής και να προωθούμε και εισιτήρια για το παιχνίδι. Θεωρώ ότι ήταν μια αρκετά καλή πρωτοβουλία, περάσαμε ευχάριστα. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε για την Ομοσπονδία η οποία μας στήριξε σε αυτή την πρωτοβουλία και ήταν κοντά μας. Ήρθαμε σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο Χρυσελεούσας, εκ μέρους του Πανκύπριου Σύνδεσμου Καλαθοσφαιριστών, για να προωθήσουμε το άθλημα της καλαθοσφαίρας, να πούμε στα παιδιά δύο κουβέντες για το άθλημα, τι μας παρότεινε εμάς να το ξεκινήσουμε, γιατί πρέπει να το ξεκινήσουν και αυτοί,
με αυτόν τον τρόπο να μαζέψουμε παραπάνω παιδιά στο άθλημα, στον χώρο της καλαθόσφαιρας, να έρθει παραπάνω κόσμος στον χώρο της καλαθόσφαιρας, ούτως ώστε να γίνει το άθλημα και να φτάσει στη θέση που του αξίζει.